Είμαστε στο νησί Ρισίρι, δίπλα στο Χοκάιντο. Το προτιμούν όσοι αγαπούν την ποδηλασία και την πεζοπορία, αλλά και όσοι αναζητούν ένα διαφορετικό μέρος στην Ιαπωνία. Εδώ μοιάζει σαν να βρίσκεσαι στο τέλος του κόσμου. Το Ρισίρι βρίσκεται στο βορειότερο μέρος της Ιαπωνίας. Μπορείς να νοικιάσεις ένα ποδήλατο και να εξερευνήσεις τις πολλές φυσικές ομορφιές του νησιού. Μπορείτε να νοικιάσετε ένα ποδήλατο και να απολαύσετε το αεράκι. Το νησί έχει μήκος 55 χιλιόμετρα και μπορείτε να το γυρίσετε όλο σε μία ημέρα. Κατά τη διάρκεια της διαδρομής μπορείτε να κάνετε διαφορετικές δραστηριότητες, όπως το να μαζέψετε, για παράδειγμα, αχινούς. Η αχινή του Ρισίρι είναι διάσημη. Πολλοί τουρίστες έρχονται ειδικά για αυτούς. Μπορείτε να χαλαρώσετε κάνοντας ιαματικά λουτρά σε ένα όνσεν, την ιαπωνική εκδοχή των λουτρών. Ακριβώς δίπλα βρίσκεται το νησί Ρεμπούν. Έχει ελάχιστους κατοίκους. Εδώ κυριαρχεί η άγρια φύση. Ο καλύτερος τρόπος για να τον ανακαλύψετε είναι να περπατήσετε κατά μήκος του. Υπάρχουν πολλά μονοπάτια με διαφορετικό βαθμό δυσκολίας. Όσοι λατρεύουν την πεζοπορία και τις διαδρομές στη φύση θα ενθουσιαστούν. Για πεζοπορία, η καλύτερη εποχή είναι ο Αύγουστος και ο Σεπτέμβριος. Μετά ο καιρός να σταθεί. Το Ρεμπούν αποκαλείται νησί των λουλουδιών. Η εποχή τους είναι ο Ιούνιος και ο Ιούλιος. Μπορείτε να απολαύσετε αυτό το μέρος όλο το καλοκαίρι. Ποδήλατο, πεζοπορία, φύση, χαλάρωση. Το Ρισίρι και το Ρεμπούν προσφέρουν μια διαφορετική εικόνα της Ιαπωνίας πέρα από τα γνωστά στερεότυπα που αξίζει να τη ζήσετε.